Και εγώ έχω γνωρίσει πολύ bullying από πολύ μικρή ηλικία. Έχεις από το σχολείο. Και να πεις. Άφησε τη λίγο. Και να γι' αυτό πει. Το λόγο έχω έρθει εδώ, έτσι ώστε να εμπνεύσω και τα παιδιά της επόμενης γενιάς μετά από μένα να πιστεύουν πάντα στα όνειρά τους και όλα μπορούν να γίνουν. Ήταν έντονο, ε. Ναι. Ήταν πολύ έντονο γιατί το είχα σε όλες τις φάσεις της ζωής μου. Δηλαδή από το σχολείο, ως έξω στην κοινωνία, στο λεωφορείο, σε δουλειές. Στα πάντα όλα. Μόνο που μου το λες, ντρέπομαι. Σου έκανε επίθεση λεκτική. Λεκτική επίθεση. Έχει τύχει να είμαι στο λεωφορείο και να με έχει σπρώξει άτομο αποκαλώντας με νέγρα ή μαύρη. Πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, δυστυχώς πλέον έχει γίνει η καθημερινότητά μου. Αλήθεια. Ναι. Ντροπή. Συγγνώμη, έχω να τριχιάσει, αλλά εσύ πώς αντιδράσεις αυτό. Η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι κάτι που βιώνω από πολύ μικρή ηλικία, χωρίς να έχω καταλάβει το γιατί, στην αρχή είχα πολύ θυμό. Γιατί έλεγα ότι τι έχω κάνει, δεν έχω πειράξει κάποιον, γιατί να με μισούνε απλώς επειδή έχω διαφορετικό χρώμα. Πιστεύω μετά από ένα σημείο και μετά άρχισα να το συνηθίζω, αλλά μετά κατάλαβα ότι το πρόβλημα δεν το έχω εγώ. Φυσικά και όχι. Καλά, αυτό εννοείται. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα παιδί. Δηλαδή να αισθάνεσαι άσχημα γιατί που έχεις διαφορετικό χρώμα από αυτούς που μένουν εδώ, γιατί είναι. Αν κάποιος λευκός ήταν, ξέρω εγώ, θα του άρεσε. Σωστά. Δεν θα του άρεσε. Και γι' αυτό το λόγο δεν είχα πολλούς φίλους μεγαλώνοντας. Ω. Ναι. Μπορώ. Ούτε εγώ είχα. I understand you. Thank you. Thank you. Okay. I'm working on it. Thank you. With my therapist.